Αν δεν κάνω λάθος, προχθές το απόγευμα, δύο αστυνομικοί έκαναν βόλτα στην παραλιακό μέτωπο της Λεμεσούπερσα. Και εκεί θα μας τα πούνε ήδη σε πολύ λίγο. Είδαν μία γυναίκα η οποία βρισκόταν, πνιγόταν ουσιαστικά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Τέλειος Ελευθερίου, είναι στη φύλακα αστυνομικός της Βάσης, και ο κύριος Χαράλαμπος Κλεοβούλου, αστυνομικός στην ΠΑΦΟ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Κλεοβούλου, κύριε Ελευθερίου, γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον κύριο Κλεοβούλου. Αν μας περιγράψετε λίγο αυτό που βιώσατε. Πού ήσασταν στη Λεμεσό, κύριε Κλεοβούλου? Συνήθως όταν δεν εργαζόμαστε, πηγαίνουμε για μια πρωινή γυμναστική κάτω στον παραλιακό δρόμο. Και κατά την επιστροφή μας. Πρωί δηλαδή. Ήταν η ώρα γύρω στις 9.30 ή 10 παρά 20 περίπου. Μάλιστα, ναι. Χθες το πρωί. Είδαμε κάποιον άνθρωπο, να ακούσαμε κάποιον άνθρωπο να φωναζητά βοήθεια από τη θάλασσα. Πού ήσασταν στη Λεμεσό, σε ποια περιοχή? Στον παραλιακό δρόμο. Ο παραλιακός. Απέναντι από το παλιό Γάσιο. Μάλιστα, εκεί στο δημοτικό κήπο, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και μου ζητούσε βοήθεια, φώναζε, ζητούσε βοήθεια ότι κάποιος άνθρωπος ήταν στη θάλασσα, πνιγόταν και ζητούσε βοήθεια. Τρέξαμε νομίζω με τον συνάδελφο, τον φίλο μου, τον Στέλιο. Και πήγαμε περίπου 20-25 μέτρα μέσα στη θάλασσα και βοηθήσαμε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ηλικιωμένος. Α, ήταν άντρας τελικά, όχι γυναίκα, ναι. Όχι, ναι. Ήταν άντρας, προσπαθούσε να διασώσει μια κοπέλα. Ναι. Η οποία, αφού την βγάλαμε έξω στην θάλασσα, έξω από τη θάλασσα και παραδώσαμε τις πρώτες βοήθειες, καθότι ήταν ανέσχυτη, ναι, και σχεδόν δεν είχε καθόλου αναπνοή, διαπιστώσαμε ότι ήταν αλλοδαπή, ηλικίας 50 χρονών, τα οποία αυτά διαπιστώσαμε τα μετά από την που το νοσοκομείο, όταν. Μια στιγμή, κύριε Κλεοβούλου, μια στιγμή, κύριε Ελευθερίου, πήγατε μαζί και οι δύο. Πάω στον κύριο Ελευθερίου για λίγο. Δηλαδή, κολυμπήσατε 25 μέτρα από την αχτή και εκεί είδατε έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να βοηθήσει μια άλλη κυρία, η οποία ήδη ήταν λιπόθυμη. Ήσασταν εκπαιδευμένοι, υποθέτω, βοηθήσατε και τους δύο και τους βγάλατε έξω και η κυρία πλέον ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση. Τι έγινε? Ναι, δεν μπορούσε να την βγάλει μόνο του, γιατί ήταν δύσκολη η κατάσταση. Ήταν μπρούμιστα στο νερό και δεν μπορούσε μόνο του να τη μεταφέρει έξω. Ζητούσε βοήθεια να την βγάλει μέσα στο νερό και να τη βοηθήσουμε να την βγάλει έξω. Κάλαμε έξω την κοπέλα και ελέξαμε τα ζωτικά τη σημεία. Δεν είχε καθόλου αναπνοή. Και προσπαθήσαμε να την επαναφέρουμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και να την βοηθήσουμε. Κυρία Κλεοβούλου, δηλαδή, τις κάνατε τις πρώτες βοήθειες μαλάξης, επαναφορά αυτά? Ναι, επαναφορά μαλάξης και στην πορεία έβγαλε κάποιες ευρωσίες που είχε στον οργανισμό της και νερό της θάλασσας, το οποίο πιθανόν έτραβησε γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να κολυμπήσει. Ναι. Μετά ειδοποιηθήκαν, φαντάζομαι, από άλλους λεγόμενους το νοσοκομείο. Ήρθε ασθενοφόρο, τι έγινε? Ναι, σύμφωνα, επειδή εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι και ως πρώτη βοηθή, ο συνάδελφος μου κάλεσε κάποιον άλλον άτομο που ήταν έξω στην περιοχή να καλέσει ασθενοφόρον και να έρθει να μας ενημερώσει ότι το ειδοποίησε όντως και έρχεται. Και εγώ έδινα τις πρώτες βοήθειες στην κοπέλα. Με το φιλί της ζωής συνέχεια... και τα συναφή. Ναι. Ναι, κύριε Μιλωνά. Ναι, παρακαλώ, κύριε Ελευθερίου. Το δυστύχημα είναι ότι υπάρχει εμπίρκο στον άλλο σωστό εκεί, αλλά οι ναυαγωσίες τέσσερις ώρα δεν κάνει εσχόντες στην κουλιά της για τα σίγουρα. Άρα δεν υπήρχε κάποιος καθήκον εκεί για να βοηθήσει. Ευτυχώς σκεφτήκαμε, σπάσαμε την κοινωνία του πύργου του ναυαγωσίων, πιάσαμε το κουλίνο πρώτο βοηθήριο για να μπορέσουμε να δώσουμε πρώτες βοήθειες. Είναι μια από τις στρεβλώσεις που υπάρχει παντού. Δηλαδή, πιάνουν δουλειά στις 10 ενώ ο κόσμος είναι στις θάλασσες στην Κύπρο και από τις 6 και τις 7 και τις 8. Είναι πολύ κρίμα γιατί η περιοχή από η ώρα 6 το πρωί μέχρι η ώρα 10 έχει χιλιάδες κόσμο ηλικιωμένοι που πάει για πολύ κρίμα. Τις δώσατε πρώτες βοήθειες, είχατε σφιγμό, πώς το ζήσατε? Διότι να σας πω την αμαρτία μου, όλοι ευχόμαστε να μην μας τύχει κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να μην γνωρίζουμε, ενώ οι άλλοι πολίτες, είστε αστυνομικοί, ευτυχώς έτυχε να είστε εκεί. Έτρεξαν και άλλοι να βοηθήσουν εκείνη την ώρα? Είχε κόσμο γύρω, αλλά ήταν πανικόβλητοι όλοι, γιατί οι περισσότεροι δεν ήξεραν να δώσουν πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς στην υπηρεσία μας έχουμε εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και έχουμε δίπλωμα για πρώτους βοηθούς. Κύριε Μιλωνά, ευτυχώς που βρεθήκαν κάποιοι και έχουν ξεραθεί. Βοηθήσαμε την κοπέλα, ελπίζουμε να είναι καλά. Από ό,τι μάθαμε είναι καλά, είναι καλύτερα, ναι. Κύριε Κλεοβούλου, έρχομαι ξανά σε εσάς. Επανήλθε ο σφιγμός, υποθέτω, και ήρθε εδώ ασθενοφόρο.
Ναι, σε μια στιγμή η κοπέλα έχασε ξανά τις αισθήσεις της και αφού την είχαμε στην σωστή θέση ανάνυψης έπρεπε να την τοποθετήσουμε ξανά όπως λένε οι κανονισμοί των παιχνιών και να της παρέχουμε ξανά τις πρώτες βοήθειες με φυσίματα και μαλάξεις, το οποίο συνέβηκε 2 με 3 φορές αυτό, γιατί έκανε μας εμετών και έπρεπε να ανοίξει η αεροφόρο οδός. Κύριε Κλεοβούλου, επειδή υπάρχει κόσμος όπου όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε κάποια πράγματα πρώτων βοηθειών, ωστόσο εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να αντιδράσουμε λόγω του σοκ που παθαίνουμε. Φαντάζομαι και η ψυχραιμία είναι μεγάλο εκείνη την ώρα προσόν που πρέπει να έχει κάποιος. Και είναι και κάτι που πρέπει να πούμε και στους πολίτες, δηλαδή αν μας τύχει κάτι τέτοιο, γιατί όλοι λίγο πολύ τις μαλάξεις, το φιλί της ζωής, ξέρουμε πώς γίνεται, έχουμε μια εικόνα. Ναι, και δυστυχώς... Κρατήσατε την ψυχραιμία σας, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ευτυχώς εμείς αυτή τη στιγμή κρατήσαμε την ψυχραιμία μας και δώσαμε τις σωστές κινήσεις των άνθρωπων, ο οποίος, όπως και να δούμε, χαροπάλευε. Ναι. Όμως ο άνθρωπος ο οποίος εκαλούσε βοήθεια στην πορεία μας είπε ότι ευτυχώς που είμαστε εκεί, γιατί ενώ ήταν μόνος του στη θάλασσα με κάποιες άλλες γυναίκες που μπορούσαν να κάνουν αντιγυμναστική στη θάλασσα το πρωί, κανένας δεν ήξερε για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Και μας είπε συγκεκριμένα, ακόμα και ήξερε, δεν γνώριζε, θα είχε τα κατάλαβε από θέματα εδώ κάτω. Την ψυχραιμία. Και όμως, θα σας απόψω, ο κόσμος ζητά, όπως επειδή είναι χώρος ο οποίος πάει καθημερινά κόσμος και κολυμπά, από τις 5 με 6 το πρωί ζητούν από το Δήμο Λεμεσού, όπως φροντίσουν να έχει ναυαγοσώστες από πιο νωρίς. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε, με αφορμή αυτό το περιστατικό, συγχαρητήρια κύριε Κλεοβούλου. Ήταν του κυρίου Ευθερού και λίγο προβληματική η γραμμή. Ευχαριστούμε και τους δύο, ειλικρινά συγχαρητήρια. Να σας χαίρονται οι αστυνομίες.